Και έτσι θεωρούμε ότι είναι μια μεγάλη ευλογία να δώσουμε πολύ ενδιαφέρον στον τομέα αυτό. Ευχόμεθα καλή δύναμη σε όλους. Χαιρόμαστε που είναι ο υπουργό μας εδώ. Και όλοι εσείς, ο Περιφερειάρχης, ο υπουργός και όλοι που είστε εδώ. Ευχόμεθα οι βουλευτές, όλοι που είμαστε εδώ, δεν σας ξέρω όλους, αλλά σας αγαπούμε. Όλα τα προϊόντα που έχουμε εδώ είναι δικά σας. Σας περιμένουμε να σας δούμε από τα περίπτερά μας. Να είστε καλά. Χρόνια πολλά και καλά ευλογημένοι. Ότι μετά το Μάρτιο θα κοιτάμε ψηλά και μπροστά. Καλωσορίσατε. Ελπίζω αυτές τις τρεις μέρες να απολαύσετε τη γαστρονομική γιορτή της Ελλάδας. Σας ευχαριστώ όλους. Περιφερειάρχης Περιφέρειας Αττικής, ο Υπουργός Ανάπτυξης, ο κύριος Άδωνης, χίλια συγγνώμη, να μας πει και εκείνος για λόγια. Αγαπητέ συνάδελφε Υφυπουργέ, Σίμω και Δίκογλου, συνάδελφε βουλευτά, κύριοι Περιφερειάρχες, αγαπητέ Άγιε Πατέρα. Και ένα δύο χρόνια αναγνωρίζουμε ότι υποστήκατε πολύ μεγάλη μια. Σας θέλουμε δυνατούς για να διοργανώνετε εκθέσεις όπως αυτή και όλο ένα περισσότερες, γιατί έτσι φέρνουμε τον κόσμο σε επαφή και μπορούμε να κάνουμε πάρα πολλά πράγματα. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ. Θα με συγχωρέσουν οι καλοί συνάδελφοι και φίλοι που πρέπει να φύγω. Αλλά σήμερα είναι η μέρα που έχουμε τις πίτες και έχω 3-4 καθοδό να πάω τώρα και δεν μπορώ να αργήσω. Λοιπόν, να είστε όλοι καλά, να είστε όλοι καλά και καλή χρονιά με υγεία. Ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, ο κύριος Σίμος Κεδίκογλου, επίσης θα μας πει δύο λόγια. Λοιπόν, εμένα είναι μεγάλη χαρά μου, πρώτα απ' όλα, αν προλαβαίνει να με ακούσει ο Άδωνης, ένα μεγάλο ευχαριστώ. Ο Άδωνης Γεωργιάδης έχει βοηθήσει πάρα πολύ χρόνια τώρα, στο να προωθήσουμε την αγροτική μας, πρωτογενή μας παραγωγή. Έχουμε ακόμα πολλά να κάνουμε. Δεν είναι μόνο αυτά που είπε ο Άδωνης. Είναι ο μεγαλύτερος πλούτος της οικονομίας μας. Εγώ πιστεύω στον πρωτογενή τομέα. Χαίρομαι που μου ανέθεσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης την ευθύνη του πρωτογενούς τομέα στο πλαίσιο του Υπουργείου Αγροτικής Παραγωγής, Ανάπτυξης και Τροφίμων. Θέλω να δουλέψουμε όλοι μαζί. Ξέρετε όλοι ότι είναι ανοιχτή η πόρτα να λύσουμε προβλήματα, να αναπτύξουμε ακόμα περισσότερο. Μπορούμε να κάνουμε πολλά. Πιστεύω στο δυναμικό μας, πιστεύω στην περιφέρεια, πιστεύω στη δυνατότητα συνεργασίας. Όλοι μαζί μπορούμε να καταφέρουμε το καλύτερο για τον τόπο μας. Γιατί ο τόπος μας παράγει. Παράγει. Εμείς το χρέος μας είναι να αξιοποιήσουμε τα συγκριτικά πλεονεκτήματα. Λοιπόν, υπάρχουν προγράμματα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης. Όσοι θέλετε, το γραφείο μου είναι ανοιχτό. Ελάτε να βοηθήσουμε. Θα δείτε ότι υπάρχουν πολύ χρήσιμα εργαλεία. Να φτιάξουμε τον τόπο μας ακόμα καλύτερο. Ο τόπος μας αξίζει πολλά. Και επιτρέψτε μου, επειδή είναι ο Περιφερειάρχης Θερεάς και Εύβοιας, για κάποιο λόγο η Εύβοια είναι ξεχωριστή, γιατί είμαστε νησί. Έχουμε, εγώ προσωπικά, νιώθω μια ιδιαίτερη αδυναμία στην κεντρική Ελλάδα. Η μάνα μου είναι από τη Λιβαδιά, ο πατέρας μου από την Ιστιαία. Βαφτίστηκα στη Φθιώτιδα,
θεωρώ ότι έχω ένα επιπλέον χρέος, φίλε μου Φάνη, να βοηθήσω, γιατί δεν έχει μάθει ακόμα ο κόσμος πόσο καλά είναι τα προϊόντα μας. Αλλά όλη η Ελλάδα, όλη η Ελλάδα, και θέλω να σας καλέσω να πάμε παντού. Να πάμε παντού, να παλέψουμε, να δείξουμε την ποιοτική μας πλεονεκτικότητα. Και πιστεύω ότι θα φέρουμε τα αποτελέσματα που πρέπει. Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ. Να καλέσουμε τον κύριο Φάνη Σπανό, τον Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδος, παρακαλώ. Ο κύριος Πατούλης, βεβαίως. Θέλετε να με βάλετε μπροστά από τον Υπουργό, τώρα θέλετε να με βάλετε πίσω από τη Στερεά Ελλάδα. Σας αγαπάμε. Λοιπόν, λέω ότι η σημερινή μέρα είναι πολύ σημαντική, διότι όπως ακριβώς είπε και ο Υπουργός Ανάπτυξης, ο κ. Γεωργιάδης, αλλά και σαν κοινωνία μέσα από τις δημιουργίες και την ενότητα την οποία ανέπτυξε. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή δύναμη σε όλους. Λοιπόν, θέλω εδώ πέρα, θέλω μία δημόσια δέσμευση δική μου. Εδώ είναι δύο περιφερειάρχες, αλλά αυτό είναι... Έλα εδώ. Πρέπει να έρθει από... Έλα εδώ. Είναι ψηλός, γι' αυτό δεν έρθει. Έλα εδώ. Λοιπόν, εδώ πέρα, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Είναι το πρόεδρο περιφερειακής της Νοτιού Αιγαίου. Όλοι μαζί. Ελάτε και εσείς εδώ. Ελάτε εδώ και είναι μια κοινή δράση. Όλοι μαζί. Το Υπουργείο, οι περιφέρειες. Για μένα είναι πολύτιμοι συνεργάτες. Ο Γιώργος, ο Φάνης. Ο Αλέκος. Ο Νέστορας. όχι. Να ξέρετε ότι τον κύριο Καχρημάνη τον ρωτάω συχνά για ζητήματα, γιατί ξέρει περισσότερα. Λοιπόν, εδώ ή δουλεύουμε όλοι μαζί ή δεν κάνουμε τίποτα. Λοιπόν, εδώ είμαστε μαζί, Γιώργο. Βεβαίως. Εδώ θα μας δείτε να δουλεύουμε παρέα για εσάς. Για αυτά τα έξοχα προϊόντα που βλέπουμε να παρουσιάζονται, για να έχετε και την απόδοση, αλλά και την προβολή που πρέπει. Και νομίζω ότι, Γιώργο μου, θα δουλέψουμε παρέα. Ο δρόμος είναι μπροστά μας. Ακριβώς. Να είστε καλά, ευχαριστώ. Θέλω και πάλι. Θέλω να ξέρετε ένα πράγμα. Εδώ είμαστε μια ομάδα. Να είστε καλά, Σιμώ. Να είστε καλά. Ο κύριος Φάνης Πανός, Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδος. Κύριε Υφυπουργέ, φίλε Σιμώ και Δίκογλου, αγαπητοί συνάδελφοι περιφερειάρχες, Γιώργο, Αλέκο, Κωστή, οικοδεσπότη μας, πεθυμίσαμε τις εκθέσεις, πεθυμίσαμε και ειδικά την Expo Τρόφου. Κυρίες, κύριοι, κύριε βουλευτά, φίλες, φίλοι, είναι συγκινητική στιγμή, γιατί πραγματικά τα δύο χρόνια έμοιαζαν αιώνες. Είμαι σίγουροι, όταν είμαστε όλοι μαζί και έχουμε ένα σύνθημα, την ποιότητα που μας την έδωσε απλόχερα ο Θεός και εμείς την τυποποιούμε στα προϊόντα μας, θα είμαστε οι νικητές. Καλή επιτυχία σε όλους. Thank you.
Διάφορες γαστρονομικές γεύσεις σας περιμένουν από τη στερεά Ελλάδα και όχι μόνο, να τις δοκιμάσετε. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ.